Φετινή χρονιά είναι ιστορική για τον ΠΑΟΚ. Γιορτάζει τα 90 του χρόνια. Εύχομαι η χρονιά αυτή να είναι απαρχή για μεγάλες επιτυχίες στην ομάδα μας, γιατί είναι κάτι που το έχει ανάγκη πλέον ο κόσμος μας. Σήμερα είναι η μέρα για να προβληθεί η ταινία η οποία έχει κάνει ο συγχωρεμένος ο Τριανταφυλλίδης σχετικά με την ιστορική διαδρομή του ΠΑΟΚ από την αρχή του ξεκινήματος στην Κωνσταντινούπολη μέχρι και σήμερα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και εξιστορεί τη μεγάλη αυτή ιστορία για μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι και πιστεύω η ταινία να είναι αντάξια της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ γιορτάζονται ποικιλοτρόπως. Είμαι πολύ χαρούμενος που δεν εορτάζονται μόνο αθλητικά, αλλά εορτάζονται και καλλιτεχνικά με αυτή την ταινία. Και επίσης, παρότι δεν με ρωτήσατε, εκδίδεται την άλλη εβδομάδα ένα βιβλίο μου για τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ χαρά, θέλω να δω αυτή τη δουλειά για τον ΠΑΟΚ. Είμαι και εγώ ΠΑΟΚ, το έχω πει πολλές φορές άλλωστε. Και το θέατρο μας επίσης αγαπά όλες τις ομάδες εννοείται, αλλά ανεβάζουμε και μια παράσταση. Να ταξιδεύουμε στον ΠΑΟΚ, οπότε θα ανέβει και φέτος και έτσι γιορτάζουμε διπλά. Είναι μεγάλη χαρά σίγουρα που δύο πράγματα συνδυάζονται. Δύο ατού της Θεσσαλονίκης, δύο ιστορικές. Δύο ιστορικά τεκμήρια της πόλης συνδυάζονται, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και ο ΠΑΟΚ. Ή μάλλον ο ΠΑΟΚ και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, προηγεί το ΠΑΟΚ. Και είναι μεγάλη χαρά που θα δούμε αυτό το ντοκιμαντέρ ενός πολύ σημαντικού κινηματογραφιστή της πόλης και έχουμε αγωνία για να δούμε όλες αυτές τις μορφές οι οποίες μας έπλασαν τα παιδικά μας όνειρα, χαρακτήρα μας. Και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. 10 χρόνια λείπουν για την μεγάλη δόξα των 100 χρόνων. Ειλικρινά, όπως ο ΠΑΟΚ, εύχομαι και οι άλλες ομάδες που ξέρουμε ότι έχουν γεννηθεί και δεν ήταν αμυγός αθλητικές ομάδες, αλλά ήταν της κοινωνίας άνθρωποι που δημιούργησαν τις αθλητικές αυτές ομάδες και που μεγαλούργησαν να ξαναθυμηθούν τις παλιές δόξες. Η πόλη αυτή είναι σαν να είμαι γιος της, αν και με τη Φλόρινα. Εγώ είμαι Ηρακλής, το ξέρει και η τελευταία πέτρα της πόλης. Αλλά έρχομαι σε ένα θρύλο να δω το φιλμ ενός παιδιού καταπληκτικού, αείμνηστου, εξαιρετικού ταλέντου, του Νίκου Τριανταφυλλίδη, στο οποίο συμμετέχω κι εγώ. Έχω την τιμή να συμμετέχω κι εγώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ να τιμήσουμε τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη, το έργο του. Μια μεγάλη απώλεια για μας, όχι μόνο που τον συμπαθούσαν και τον ξέραμε, αλλά και για τον κόσμο της τέχνης. Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα της ταινίας του Νίκου Τριανταφυλλίδη, 90 χρόνια ΠΑΟΚ, νοσταλγώντας το μέλλον. Μια ταινία την οποία είχε ονειρευτεί και πραγματοποιήθηκε με την πλήρη χρηματοδότηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα χρηματοδοτεί μια ταινία και έτσι συνδέει το ποδόσφαιρο με τον πολιτισμό. Είναι το κύκνιο άσμα ενός ανθρώπου ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αλλά θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του και την αγάπη του. Αυτά.